Η ώρα των ποινών και η μέρα για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή έφτασε. Η ώρα της Ιωάννας Μάνδρου, λοιπόν, να είτε εδώ κοντά μας από το εφετείο για μία ακόμη μέρα. Καλή εβδομάδα, Ιωάννα. Καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλους. Σήμερα είναι μια πραγματικά κρίσιμη μέρα που πρέπει να σας πω ότι η αγωνία και για τους κατηγορούμενους αλλά κυρίως για τα χιλιάδες πολίτες που προσδοκούν να δουν τι θα γίνει με αυτή την απόφαση έχει χτυπήσει κόκκινο. Η ώρα ξεκινά, Ιωάννα. Σε μία ώρα από τώρα το δικαστήριο θα ανέβει στην έδρα. Mm-hmm. Και θα μας πει, θα αποφασίσει γύρω στις 10 και 4 θα το ξέρουμε αυτό, εάν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά και σε ποιους από τους κατηγορούμενους. Μάλιστα. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εσύ χθες έκανες μία εκτίμηση βέβαια στο δελτίο σε σχέση με τα ελαφρυντικά, Ιωάννα. Θα την επαναλάβω και τώρα. Και είμαι βεβαία, όχι γιατί ρίχνω το φλιτζάνι όπως είπε ένας υπερασπιστής των κατηγορουμένων πριν από δύο ημέρες. Μα είπε τέτοιο πράγμα μέσα στο δικαστήριο. Ναι, μέσα στο δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά διότι η εκτίμησή μου προέρχεται από την παρακολούθηση της δίκης και την εμπειρία μου επί 35 χρόνια. Μάλιστα. Και θα το πω τώρα ευθρασός. Το δικαστήριο αποκλείεται, το τονίζω, να αναγνωρίσει ελαφρυντικό στην ηγετική πολιτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, στο Γιώργο Ρουπακιά που δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα και σε αυτούς mm-hmm. που είναι, σε πολλούς από αυτούς που είναι και έχουν κριθεί ένοχοι mm-hmm. για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και έχουν μετάσχει σε βίαιες και σκληρές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Επομένως αυτοί πάνε μέσα, Ιωάννα. Κατά την εκτίμηση αυτή λέμε, αν βγει η εκτίμηση σωστή. Το πάνε μέσα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Άλλο πάλι. Γιατί θα δούμε τι θα πει το δικαστήριο για τις αναστολές. Δηλαδή σε ποιον mm-hmm. θα δώσει αναστολή. Ποιον θα του πει εσύ κάτσε σπίτι σου μέχρι να δικαστεί η έφεση. Και ποιον θα στείλει μέσα. Αλλά ας μείνουμε στα ελαφρυντικά για να ολοκληρώσω. Ότι τα ελαφρυντικά είναι πολύ σοβαρό. Διότι όποιος πάρει ελαφρυντικό πέφτει η ποινή του στο μισό. Και γι' αυτό το λόγο τρεις ημέρες οι δικηγόροι εδώ δώσανε πραγματική μάχη και οι άνθρωποι σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι επαγγελματίες, τη δουλειά τους κάνουν. Άρα για Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη και λοιπούς, που τους ξέρουμε ως ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, δεν βλέπει σήμερα να αναγνωρίζονται ελαφρυντικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Τα της φυλακής τα βλέπουμε σε επόμενη φάση. Έτσι είναι, Μαρία, και να προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι γι' αυτό το διευθυντήριο, ας το ονομάσουμε έτσι, mm-hmm. το σκληρό πυρήνα της Χρυσής Αυγής, αυτόν που το δικαστήριο είπε ότι είχε το πολιτικό σχέδιο και έπαιρνε τις αποφάσεις για τις δολοφονίες και για τις επιθέσεις, ούτε η εισαγγελέας, η κυρία Δαμαντία Οικονόμου, η οποία είχε επιμείνει για την απαλλαγή τους πλήρως, δεν πρότεινε αναγνώριση ελαφρυντικού. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε η εισαγγελέας δεν είπε να τους δώσουν ελαφρυντικό. Γι' αυτό, θα τελειώσουμε σήμερα, Ιωάννα, τι εκτιμάς? Δημήτρη μου, για τις ποινές μπορεί να τελειώσουμε σήμερα, γιατί μετά τα ελαφρυντικά θα πάρει το λόγο αμέσως. Ναι. Καπάκι που λέμε στην καθομιλουμένη, ναι. η εισαγγελέας και θα προτείνει τις ποινές. Μπορεί το δικαστήριο πράγματι σήμερα να φτάσει στις ποινές και mm-hmm. να πει τι ποινή θα έχει ο καθένας. Μάλιστα. Αλλά για να φτάσουμε στο τέλος και να δούμε ποιοι θα πάνε μέσα, που είναι και το mm-hmm. πολύ σοβαρό, mm-hmm. δεν νομίζω ότι σήμερα θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Θα πάμε με τίποτα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πάμε Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Πρωί δηλαδή, αύριο με το ξεκίνημα. Το λέει μέρες. Ναι. Ιωάννα, στο χειρότερο σενάριο για τους καταδικαστέντες και μιλάμε ξανά για το διευθυντήριο, που έχουμε φτάσουμε στη 15ετία. Πόσο θα μείνουν μέσα στη φυλακή, Ιωάννα? Με το δεδομένο ότι έχουν μείνει 18 μήνες οι περισσότεροι από αυτούς ως προφυλακισμένοι, mm-hmm. νομίζω ότι θα κάτσουν εκεί γύρω 6 ναι. χρόνια. Ναι. Εκεί περίπου. Βαριά 6. Να πω ότι η σημασία αυτής της απόφασης για το ποιος θα πάει μέσα είναι εξίσου σημαντική με την ιστορική απόφαση που πήρε το δικαστήριο για την ενοχή.
Διότι αν το δικαστήριο βάλει βαριές ποινές και στείλει και αρκετούς μέσα, θα στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Ο κύριος Λαγός εμφανίστηκε και η Ιωάννα, γιατί τον είδαμε εμείς να φεύγει από την κατοικία 8 του. 8 παρατέταρτο έφυγε από το σπίτι του. Τον είδες εκεί κάπου γύρω? Εγώ τώρα δεν τον είδα κάπου γύρω, γιατί είμαι έξω και είμαι σε εσάς. Μέσα στο δικαστήριο ακόμα δεν έχει πάει. Διότι το δικαστήριο, όπως έχω πει. Καλούσε και σε συγκέντρωση πάλι η Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκε. Καλούσε ξανά τα μέλη τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς τη δηλώση που έκανε. Και είπε κιόλα η Ιωάννα, στην περίπτωση που κι εσύ, επειδή είσαι μέσα στο δικαστήριο, δεν το έχει ακούσει, ότι δεν μετανιώνει για τίποτα ο κύριο Λαγός από ό,τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε τι στάση θα κρατήσει μέσα στην αίθουσα, διότι φαντάζομαι ότι για να θέλει να έρθει, θα θέλει και κάτι να πει. Προφανώς. Και προφανώς. Θα δούμε κάτι να δηλώσει. Και θα δούμε αν η πρόεδρο σε αυτή τη φάση θα του δώσει το λόγο για να πει ό,τι έχει να πει μέσα στο δικαστήριο. Έχει δικαίωμα να πάρει το λόγο? Σε αυτή τη φάση όχι. Μάλιστα. Σαφές. Γιατί σαφές. Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι και μπορούν να μιλήσουν πάλι άμα θέλουν όταν θα τεθεί το θέμα της αναστολής. Μάλιστα. Δηλαδή ποιος μέσα και ποιος έξω. Ιωάννα, καλή δύναμη. Καλώς Ιωάννα, τα ξαναλέμε. Πάντα λοιπόν. Πάντα είμαστε συνδεδεμένοι καλή μαζί σου. Είπε η Ιωάννα, 10 ανεβαίνει το Προεδρείο, γύρω στις 10 και 4 θα αρχίσουν να ανακοινώνονται ποια είναι τα ελαφρυντικά και ποινές.